Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, καλώς σας μεσημέρι. Κοινοβουλευτικές εκλογές του 2021 και τηλεόραση του Βουλή TV, πρώτη πολιτική τηλεόραση της Κύπρου, συνεχίζεται συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς του τόπου. Σήμερα, κατά ακρίβεια, προγραμματίζαμε έναν debate με τίτλο «Η μάχη για την τέταρτη θέση». Δυστυχώς, οι κύριοι Ιθιοπέμπτου και Χρήστου δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Έχουμε όμως μαζί μας τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Φυσικά δεν θα είναι debate, μόναχος. Δεν θα κάνουμε debate μόνοι μας, κύριε Σιζόπουλε, αλλά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προσπαθήσουμε να εκχυλαντήσουμε το γρίφο αυτών των εκλογών. Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για αυτή την πρόσκληση. Θα προσπαθήσουμε ακριβώς να κάνουμε την αποκρυπτογράφηση. Όμως, επέτρεψε μου να πω ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζεις από την δική μου την πλευρά, ήμουν διατεθειμένος όποτε οι άλλοι δύο συνομιλητές είχαν τον χρόνο και τη δυνατότητα, ήμουν στη διάθεσή τους. Το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκαν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός, γιατί δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που αρνούνται πια σε μια τηλεμαχία μαζί μου οι δύο συγκεκριμένοι πρόεδροι κομμάτων. Γιατί έτυχε και σε άλλα κανάλια να μας καλέσουν και υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες οι οποίες προβάλλονται, απλά και μόνο γιατί δεν θέλουν να παρευρεθούν. Και ο λόγος πιστεύω είναι προφανές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν μια σοβαρή αντιπαράθεση, γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν συγκεκριμένες θέσεις, εκτίθενται μέσα από την διαλογική συζήτηση και την παράθεση επιχειρημάτων και μπροστά στον κίνδυνο να εκτεθούν, προτιμούν να εκτεθούν με το να μην παρευρεθούν παρά το γεγονός να εκτεθούν, γιατί ακριβώς οι θέσεις τους δεν θα μπορέσουν να βρίσκουν ανταπόκριση και θα είναι συνέχεια εκτεθειμένοι. Τόσο από την πλευρά του ΕΛΑΜ, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η ηγεσία του πέραν από ότι είναι φυγό στρατή, είχαν ισχυρές διασυνδέσεις με μια εγκληματική οργάνωση όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Και εδώ ακριβώς είναι ένα τεράστιο θέμα που αφορά την Κυπριακή Πολιτεία για το πώς επιτρέπει το παράρτημα μιας εγκληματικής οργάνωσης να συνεχίσει να λειτουργεί. Την ίδια στιγμή είναι πολύ καλά γνωστό και το έχω πει πάρα πολλές φορές και λυπούμαι που καταχρούμε λίγο τον χρόνο, αλλά πριν από αυτά τα ζητήματα, στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος έχουν κατηγορηθεί για παράνομες δραστηριότητες και είναι ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει. Πέραν από το γεγονός ότι επιβεβαιωμένα πια αποτελούν την ιδεολογική και την πολιτική συνέχεια της Χούντας των Αθηνών, η οποία πρόδωσε την Κύπρο, έφερε την Τουρκία στην Κύπρο, δημιούργησαν τις συνθήκες της κατοχής και σήμερα προσφέρουν ένα αδέξοδο πατριωτισμό που στην ουσία είναι ακριβώς για το Θεαθήνη. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω και τους οικολόγους, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση λόγω του ότι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει πια από την θέση της, που είχαν εναντίον της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, έχουν προσχωρήσει στο στρατόπεδο της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί United Cyprus και καλά είναι ο καθένας να ερευνήσει ποιοι είναι United Cyprus και τι σχέση είχαν και με την UNOPS στο δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο ΑΝΑ. Καθώς επίσης και από ό,τι φάνηκε, υστερούν πάρα πολύ στο να τεκμηριώσουν τις αντιφάσεις τους όσον αφορά και πραγματικά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά τους εκθέτουν. Όπως είναι το θέμα, για παράδειγμα, σταύρωσαν το κονδύλι για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ορεινή και την ημιορεινή Κύπρο, τη στιγμή που είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Για να μην πούμε τη θέση που είχαν οι επιτρόποι περιβάλλοντος που προέρχονται από τους οικολόγους, ο κύριος Θεοπέμπτου και η κυρία Παναγιώτου, για την ανάπτυξη των ψηλοκτηρίων στην παραλία της Λεμεσού, που από τη μια την επικρίνουν, αλλά από την άλλη ψήφιζαν υπέρ της ανάπτυξης. Άρα, αυτά αντιλαμβάνεστε είναι αντιφάσεις, τις οποίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, δεν μπορούν να τεκμηριώσουν. Αποδεικνύεται ότι και τα δύο κόμματα ουσιαστικά κάνουν πολιτική λαϊκισμού, κάνουν πολιτική σκοπιμότητας και όχι ουσίας προς όφελος της πατρίδας μας και προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, και πρώτα βάλουμε μια άλλη τελεία. Φυσικά, όσα έχετε αναφέρει, εμένα είναι η θέση δική μας είναι ότι το Βουλή TV είναι στη διάθεση και του κ. Θεοπέμπτου και του κ. Χρήστου, εάν και εφόσον θα ήθελαν να απαντήσουν είτε να ανασκευάσουν ή οτιδήποτε. Προχωρήσουμε. Εγώ θα το ήθελα όμως να είναι στη συζήτηση. Και όχι ο καθένας να είναι στον μονόλογο. Εγώ γι' αυτό θέλω τη συζήτηση. Για να μπορούσα να παρουσιάσουμε στοιχεία, ντοκουμέντα, έγγραφα τα οποία να τεκμηριώνουν αυτά τα οποία λέμε. Γιατί ο καθένας να μιλάει από μόνος του είναι εύκολο. Εδώ ακριβώς είναι το θέμα της διαλογικής συζήτησης, που είναι το αποκορύφωμα της δημοκρατίας και ο καθένας να πείσει με τα επιχειρήματά του. Άρα λοιπόν, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, και οι δύο έχουν αποδειχθεί ότι είναι και φυγομάχοι. Λοιπόν, προχωρούμε στο διάταυτο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας καταδεικνύουν ότι παλεύετε με ΕΛΑΜ και οικολόγους, εξοικειολόγους για την τέταρτη θέση. Τώρα, βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Πέραν του ψυχολογικού αβαντάζ, ποια είναι τα πρακτικά ωφέλη για το κόμμα σας, εάν τελικά το επιτύχετε. Για την τέταρτη θέση. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο θέμα πρεστίζ, είναι ότι αυτή τη στιγμή για να είσαι στην τέταρτη θέση του Κοινοβουλίου και όπως από την πλευρά της ΕΔΕΚ, αγαπητέ Χάρη, προσπαθούμε είναι να αυξήσουμε
και το ποσοστό του κόμματος και των αριθμών των βουλευτών, είναι για να μπορέσουμε μέσα από αυτήν την αναβαθμισμένη θέση να αξιοποιήσουμε συνθήκες και συγκυρίες οι οποίες κατά καιρούς δημιουργούνται για να κεφαλαιοποιήσουμε όσο το δυνατόν ωφέλη προς όφελος των πολιτών και κυρίως εκείνων των πολιτών που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τα οποία προήλθαν λόγω της οικονομικής κρίσης του 2013, της ανεργίας, των εκποιήσεων, αλλά και σήμερα των επιπτώσεων στην οικονομία που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Και όπως ήδη έχετε διαπιστώσει, η ΕΔΕΚ τα τελευταία χρόνια μέσα από προσεκτικές παρεμβάσεις κατόρθωσε να κεφαλαιοποιήσει μια σειρά από ωφέλη προς τους πολίτες. Αποκορύφωμα ήταν τα θέματα του τελευταίου προϋπολογισμού, που ως ΕΔΕΚ καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε προς τους πολίτες ωφέλη τα οποία δεν κατόρθωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τα υπόλοιπα κόμματα να κεφαλαιοποιήσουν. Και να υπενθυμίσω με αυτή την ευκαιρία, καθώς επίσης το γεγονός ότι πετύχαμε να αφυπηρετούν και να συνταξιοδοτούνται στα 50 τους οι πάσχοντες από μεσογειακή ανημία, το ότι επεκτείναμε κατά 2 εβδομάδες τη γονική άδεια, το ότι κατορθώσαμε από την 1η-1η-18 να χορηγηθεί σύνταξη χειρίας και στους άντρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η άδεια πατρότητας για 1 εβδομάδα, που επίσης είναι σημαντικό, είναι μερικά από αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή μπορώ έτσι πρόχειρα να θυμηθώ. Επίσης, το γεγονός ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ψηφίστηκε η σύσταση του Ειδικού Ταμείου για τους πρόσφυγες, κάτι που η ΕΔΕΚ το πάλευε από το 1978 ανεπιτυχώς, ούτως ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες για την απώλεια περιουσιών μέσα από έναν ειδικό ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει και το οποίο προσδοκούμε ότι θα έχει έναν ποσό περίπου γύρω στα 15-16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα διαχειρίζεται. Πέραν από όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει για τις συντάξεις, για τη στεγαστική πολιτική, για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που για 18-20 χρόνια ήταν καθυλωμένα στον ίδιο βαθμό για να βαθμιστούν, το επίδομα στις εργαζόμενες μητέρες για βρεφονιπιακή στήριξη, τα οποία τα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτή η κατάκτηση θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΔΕΚ να συνεχίσει με την ίδια ένταση να διεκδικεί προς όφελος των πολιτών αυτά που οι πολίτες δικαιούνται και που δυστυχώς το σύστημα και πολλές φορές με τη συμμετοχή και των υπολείπων κομμάτων τους έχουν στερηθεί. Άστε, λοιπόν, είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια πολύ παράξενη προεκλογική περίοδο και με λόγω της πανδημίας, αλλά και όλες οι κατηγορίες περί διαφθοράς, διαπλοκής, θα σου πω, υπάρχει ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τοξικό. Εν τούτοις, θα θέλω να πείτε ποια θεωρείτε εσείς τα μεγαλύτερα προβλήματα αλλά και προκλήσεις αυτής της προεκλογικής αναμέτρησης όσον αφορά την ΕΔΕΚ. Τα θέματα της διαφθοράς όντως είναι ένα τοξικό ζήτημα, αγαπητέ Χάρη, όμως θα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουν. Ναι. Γιατί ακριβώς η ασυδοσία η οποία υπήρξε από τη μια και η ατιμορρησία από την άλλη από αυτούς που είχαν την ευθύνη να επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτούς που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αλλά άτομα τα οποία είχαν εμπλοκή σε σκάνδαλα και προέρχονταν από τη δημόσια υπηρεσία, είχαν και στη συνέχεια αναβάθμιση και τοποθέτηση και σε κέρυες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας. Η προσπάθεια συγκάλυψης και όλα αυτά οδήγησαν σταδιακά στην αύξηση αυτού του φαινομένου. Να υπενθυμίσω από την πλευρά της ΕΔΕΚ, από την περίοδο του χρηματιστηρίου, που ζητούσαμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια τιμωρία σε αυτούς που εμπλέκονταν στο φιάσκο του χρηματιστηρίου. Δεν υπήρξε τίποτα. Είχαμε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που υπήρχαν από το τραπεζικό σύστημα το 2008. Δεν υπήρξε τίποτε. Από εκεί και πέρα, να πω σειρά σκανδάλων που αποκαλύψαμε. Κυπριακές αερογραμμές, ΚΟΑ, φαρμακευτικές υπηρεσίες, ακτινοθεραπευτικών του νοσοκομείου Λεμεσού, μαγνητικός τομογράφος του νοσοκομείου Λεμεσού. Τι έγινε όλα αυτά? Συγκαλύφθηκαν όλα. Και φτάνουμε στο τέλος της ημέρας να ερχόμαστε στο θέμα των λεγόμενων χρυσών διαβατηρίων που ξαφνικά κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν. Εγώ θα υπενθυμίσω το εξής. Ότι και ο καθένας μπορεί ακριβώς να αντρέξει στον ΚΙΠΕ και ευτυχώς που είναι αρτημένα, ότι από τον Νοέμβριο του 2014 ως ΕΔΕΚ, εγώ είχα κάνει τότε τη δημοσιογραφική διάσκεψη και ακριβώς έλεγα ότι έχουμε πληροφορίες για παράνομη παραχώρηση διαβατηρίων σε υπηκόους τρίτων χωρών. Και ζητούσαμε να γίνει διερεύνηση αυτού του φαινομένου. Ακούσατε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να συμβεί οτιδήποτε? Όχι.
Από το 2016 ζητούσαμε να δοθούν στη Βουλή στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακούσατε κανέναν από τα υπόλοιπα κόμματα να το στηρίξει? Όχι. Γιατί σιωπούσαν? Από το 2017 ζητούσαμε να μας δοθούν στη Βουλή στοιχεία για το ποιοι αξιωματούχοι του κατοχικού καθεστώτος είχαν κυπριακά διαβατήρια για να τα αξιοποιούν, για να κυκλοφορούν ελεύθερα ως Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπονομεύουν την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακούσατε οποιονδήποτε από τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξει αυτή μας την προσπάθεια και να την ενισχύσει? Όλοι σιωπούσαν. Το 2012 τον Οκτώβρη, 24 Οκτωβρίου 2012, δημόσια τοποθέτηση για διαγραφή δανείων εκατομμυρίων από εταιρείες συνδεδεμένες με πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα. Ζητούσαμε να γίνει διερεύνηση και να έχουμε ενημέρωση. Ακούσατε να διαμαρτυρηθεί κανένας? Ξαφνικά σήμερα θυμηθήκαμε τα χρυσά διαβατήρια, σήμερα θυμηθήκαμε για προεκλογικές σκοπιμότητες στο θέμα της διαγραφής δανείου και τα υπόλοιπα. Ακόμα και τη λίστα Γιορκάζη. Εμείς τη ζητήσαμε. Η ΕΔΕΚ τη ζήτησε τη λίστα Γιορκάζη. Και έγιναν όλες αυτές οι παραποιήσεις. Και όντου θαύματος, κάποιοι οι οποίοι φωνάζουν και κάνουν τους έξυπνους και προσπαθούν στο λαϊκισμό να πούν ότι είναι υπέρμαχοι, διαπιστώσαμε ότι απουσίαζαν τα ονόματά τους από τη λίστα Γιορκάζη. Ενώ είχαν μια εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ είχαν προνομιακή διαγραφή δανείων, ενώ ήσαν εγγυητές πάνω σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί? Πού οφείλεται αυτή η συγκάλυψη? Και όταν από την πλευρά της ΕΔΕΚ ζητήσαμε η λίστα Γιορκάζη να παραπεμφθεί στην νομική υπηρεσία και να γίνει πυρική έρευνα για τον τρόπο σύνταξης αυτής της λίστας, όλοι οι υπόλοιποι το αρνήθηκαν. Όταν ζητήσαμε στη Βουλή οι βουλευτές οικειοθελώς να άρουμε το τραπεζικό μας απόρριτο και να γίνει πλήρης έρευνα των τραπεζικών μας λογαριασμών από την ημέρα που ο καθένας έγινε βουλευτής μέχρι σήμερα, όλοι το αρνήθηκαν. Να υπενθυμίσω ότι από το 2004 λέγαμε ότι το πόθεν έσχες, όπως έχει ψηφιστεί και όπως έχει παρουσιαστεί, είναι ο λίγο τη φιάσκο. Ότι έπρεπε τα πολιτικά πρόσωπα να δίνουμε κάθε χρόνο στη δημοσιότητα τους εξελεγμένους λογαριασμούς των φορολογικών μας δηλώσεων, για να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι τα έσοδα μας και από πού, ποια είναι τα έξοδα μας και προς τα πού. Ακούσατε κανένα το υποστηρίξει? Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όμως ναι, το θέμα με τα διαβατήρια, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα, έχει ακόμα δύο πτυχές. Δεν είναι μόνο η πτυχή να δοθούν τα έγγραφα στην ελεκτική υπηρεσία για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον υπήρξε ένα απώλεια εσόδων προς το κράτος, που πρέπει να γίνει. Υπάρχει και η ποινική πτυχή. Αυτή γιατί δεν την επικαλείται κανένας? Να γίνει έρευνα και να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και το τελευταίο, η διαρραή των εγγράφων από τη Βουλή διαφασισμένων εγγράφων, που σύμφωνα με νομικούς είναι ποινικό αδίκημα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές που κατέχουν αυτά τα έγγραφα σιωπούν? Γιατί δεν τα δίνουμε στην αστυνομία να γίνει διερεύνηση για να μάθουμε τι διέρευσαν αυτά τα έγγραφα στον Αλ Τζαζίρα και τους λόγους της διαρροής? Η διαρροή έγινε μόνο για να αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο ή η διαρροή έγινε και για χρηματισμό? Εγώ θεωρώ ότι το δεύτερο είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Γιατί αν θέλαμε να αποκαλύψουμε σκάνδαλο, μπορούσαμε να κάνουμε δημοσιογραφική διάσκεψη, να παρουσιάσουμε τα στοιχεία, να ζητήσουμε διερεύνηση, θα μπορούσαμε να δώσουμε τα στοιχεία αυτά σε έναν άλλο σταθμό, στο Euronews για παράδειγμα, στο Associated Press, στο Reuters. Γιατί δεν τα δώσαμε σε αυτούς και τα δώσαμε σε ένα φιλοτουρκικό κανάλι, όπως είναι ο Al Jazeera? Άρα λοιπόν όλα αυτά δικαιολογημένα προκαλούν στους πολίτες αντιδράσεις, θυμό. Όμως εδώ και οι πολίτες παραποσέξουν κάτι, ότι αυτός ο θυμός τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά και να στηριχθούν εκείνα τα κόμματα τα οποία πάλεψαν διαχρονικά εναντίον της διαφθοράς, πάλεψαν υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της εξυγίασης και της παραδειγματικής τιμωρίας. Η πολυδιάσπαση σήμερα των ψήφων όλων αυτών των πολιτών σε κόμματα που ενδεχομένως αύριο δεν θα μπουν στη Βουλή, το μόνο το οποίο καταφέρνουν είναι πάλι να κεφαλαιοποιήσουν ωφέλη αυτοί που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μετρήσει, αν δεν κάνω λάθος, μία δωδεκάδα γιατί. Σκάνδαλα, έγιναν συγκεκριμένες κινήσεις, αναφορές από την ΕΔΕΚ, όπως μας έχετε αναφέρει. Δεν είχαν ακολουθήσει τα άλλα κόμματα πάλι όπως μας έχετε αναφέρει. Η ερώτηση μου είναι εξής. Για ποιο λόγο τα υπόλοιπα κόμματα ή πολιτικές δυνάμεις δεν σας είχαν ακολουθήσει, νομίζετε?
Ρωτήστε τους ιδίους. Η δική σας εκτίμηση. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να έχω εκτιμήσεις, δεν έχω αποδείξεις. Εκτιμήσεις. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού ανοίχτηκε το θέμα, ναι, να πω ακόμα δύο ζητήματα. Παρακαλώ. Το πρώτο, 16 Μαρτίου του 2013, όταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης επέστρεψε από το Eurogroup και έθεσε στη σύνοδο των πολιτικών αρχηγών την πρόταση για το κούρεμα, η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα που πρότεινε να μην γίνει κούρεμα, γιατί αυτό θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και στους καταθέτες. Ναι. Και αυτά τα λεφτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα πάρει από τους καταθέτες με τη μορφή του δανεισμού έναντι ενός δεκαετούς κρατικού ομολόγου με ένα μικρό επιτόκιο του 1,5%. Ρωτήστε τα υπόλοιπα κόμματα, έκαναν οποιαδήποτε δήλωση, κατάθεσαν οποιαδήποτε πρόταση σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν το πράξαν. Πήγα σε μια τόσο σοβαρή συνάντηση που διακυβευόταν η προπτική της οικονομίας της πατρίδας μας και δεν είχαν τα υπόλοιπα κόμματα να καταθέσουν μια συγκεκριμένη πρόταση ή μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Γιατί συμφωνούσαν με το κούρεμα και αν συμφωνούσαν με το κούρεμα τι προηγήθηκε. Για τα θέματα του συνεργατισμού. Καταθέσαμε πρόταση, την κατάθεσα ο ίδιος προσωπικά, να δοθεί το 1,5 δισεκατομμύριο, να γίνει κρατικοποίηση, η ενίσχυση του συνεργατισμού και το κράτος να βάλει έναν ισχυρό υποπτικό μηχανισμό για να ελέγχει το συνεργατισμό για να σταματήσουν τα φαγκοπότια, οι παρατυπίες και όλα όσα προηγήθηκαν που τον οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση και να πάρει από το συνεργατισμό 3,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτών, να τα δώσει στον οργανισμό χρηματοδότησης στέγης, να τα διαχειριστεί με κοινωνικά κριτήρια για να σώσουμε την περιουσία δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας που σήμερα υπάρχουν οι εξώσεις. Γιατί δεν το στήριξαν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ ήταν το κόμμα που δεν στήριξε τις εκποίησεις. Οι άλλοι γιατί ψήφισαν τις εκποίησεις. Γιατί ψηφίζοντας τις εκποίησεις δεν φρόντισαν να δημιουργήσουν και ένα πλαίσιο προστασίας κάποιου συνανθρώπου μας και κάποιου συμπατριωτών μας. Και αφήσαν τις τράπεζες να προχωρούν με αυθαιρεσία σε άδικες και καταχρηστικές εκποίησεις. Και να πούμε και το φιάσκο που έγινε προχθές στις 22 του Απρίλη με το θέμα του ειδικού τμήματος του δικαστηρίου. Όταν η κυβέρνηση απέσυρε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τους δικούς της λόγους, δικαιολογημένους ή αδικαιολόγητους, την επόμενη μέρα από την πλευρά της ΕΔΕΚ το νομοσχέδιο όπως κατέθηκε αρχικά από την κυβέρνηση το μετατρέψαμε σε δική μας πρόταση και το καταθέσαμε στην Ολομήλεια της Βουλής να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Κάναμε μόνο δύο απλές τροπολογίες πάνω στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αυτά που συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τους προϋπολογισμούς. Ναι. Το ένα είναι ένα ξεκάθαρη διατύπωση ότι μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης του δικαστηρίου θα αναστέλλεται η διαδικασία της εκποίησης. Και αφού η απόφαση θα ληφθεί σε 4, σε 5, σε 6 μήνες, άρα και οι τράπεζες δεν θα έχουν λόγο να ανησυχούν. Και το δεύτερο, απαλείψαμε μία πρόνοια που μπήκε στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ότι σε αυτόν το ειδικό τμήμα του δικαστηρίου θα έχουν το δικαίωμα να καταφεύγουν, να προσφεύγουν δανειολήπτες που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές θα καθορίζονται με υπουργικό διάταγμα. Mm. Αυτόν το απαλείψαμε για να έχουν το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης όλοι οι πολίτες που διαφωνούν με τις υπεχρεώσεις τους ή με διαδικασίες αθέμητης εκποίησης της περιουσίας τους. Και ενώ η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα το πρωί της 22ης Απριλίου αποδέχτηκε αυτή η πρόταση να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, το απόγευμα, την ώρα που ήρθε η σειρά του συγκεκριμένου θέματος για να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού, και χωρίς ουσιαστικά συζήτηση, ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ ψήφισαν την αναβολή της συζήτησης για να πάει στην επόμενη Βουλή, στις ελληνικές καλένδες. Και διαρωτώ πραγματικά, ποια είναι η ευαισθησία σου απέναντι στους πολίτες, ποια είναι η ευαισθησία σου απέναντι στις εκποίησεις. Αλλά το θέμα είναι προφανές. Ψήφισαν το 2014 ένα νόμο της εκποίησης που ευνοούσε τις τράπεζες. Ψήφισαν ένα νόμο το 2018 πάλι για τις εκποίησεις που πάλι ευνοούσε τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένες και της ηλεκτρονικής εκποίησης, και ήρθαν το 2021 να αναβάλουν τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος για να δώσουν και πάλι ακόμα χείρα βοήθειας στους τραπεζίτες για να συνεχίσουν
άδικες και αυθαίρετες εκποίησεις σε βάρος των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στους πολίτες και τα τρία κόμματα για τη στάση και συμπεριφορά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφθορά, πανδημία, οικονομία είναι το τρίπτυχο των ανησυχιών για την πλειοψηφία των πολιτών σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς σας προβληματίζει το γεγονός ότι το Κυπριακό δεν πουλάει εντός εισαγωγικών, ούτε ακόμη και στην Κύπρο? Γιατί αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό. Εγώ να υπενθυμίσω ότι το 2004, όταν ο λαός απέρριψε το σχέδιο Νανά, είχαμε κατηγορηθεί από τους γνωστούς κύκλους που το προωθούσαν ότι ο λόγος της απόρριψης ήταν για να μην διακινδυνεύσουμε το βιωτικό μας επίπεδο και την οικονομική μας ευμάρεια. Και όχι ότι απορρίψαμε ένα σχέδιο διχοτομικό, ρατσιστικό, φιλετικό, μη λειτουργικό, που θα καθιστούσε την Κύπρο στην ουσία να χειραγωγείται αποκλειστικά από την Τουρκία. Yeah. Και να επιθυμίσω ακόμα κάτι. Ο Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ είχε πει ότι αυτό το σχέδιο εμείς θα το φέρουμε, θα το ξαναφέρουμε μέχρι να αποδεχτείτε. Άρα λοιπόν δεν τυχόν το γεγονός ότι μετά το 2004 ξεκίνησε μια διαδικασία επωνόμευσης και του βιωτικού επίπεδου του λαού και της οικονομικής μας κατάστασης, για να μπορέσουμε ακριβώς να οδηγήσουμε την κατάσταση σε μια εξαθλίωση, η αντίσταση του λαού να μειωθεί, για να μπορέσουν πολύ εύκολα να μας φέρουν μελλοντικά μια λύση την οποία θέλουν οι γνωστοί κύκλοι, πρωτοστατούντος του βρετανικού παράγοντα, την οποία θα την ήθελαν γιατί βολεύει τα δικά τους τα συμφέροντα. Γι' αυτό βλέπετε ότι διαδοχικά πού φτάσαμε. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε το σκάνδαλο του τραπεζικού τομέα την περίοδο 2008-2013. Μπορούσαμε. Πράξαμε οτιδήποτε? Όχι. Απλά διευκολύναμε τον κύριο Βγενόπουλο να βγάζει τα λεφτά στην Ελλάδα και να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην Κύπρο. Είτε με ταξιόγραφα, είτε να οδηγηθούμε στο τέλος με το θέμα του κούρεμα των καταθέσεων. Όταν το 2008, 20 Νοεμβρίου του 2008, εγγράψαμε το θέμα ενός ΕΔΕ στη Βουλή και έγινε συζήτηση και προειδοποιούσαμε για αυτούς τους κινδύνους, και ευτυχώς είναι τα πρακτικά της Βουλής εκεί κατεθειμένα και ο καθένας μπορεί να τα επιβεβαιώσει αυτά που λέμε. Τι μας έλεγαν οι υπόλοιποι? Ότι η οικονομική κρίση δεν θα αγγίξει την Κύπρο. Και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ότι ο τραπεζικός τομέας είναι άριστος και είναι αξιόπιστος και είναι πολύ θετικός και επικοδομητικός. Και όταν φτάσαμε στο 2013, κουρέψαμε τις καταθέσεις. Κουρεύτηκαν οι καταθέσεις. Γιατί έπρεπε να παραχωρηθούν και τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα και ειδικά σε τράπεζες που δεν έκλεισαν, όπως ήταν η Ελληνική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, για να φορτωθεί ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης ακόμα 4 με 4,5 δισεκατομμύρια πρόσθετον κόστος, πέραν από τα 4,5 δισεκατομμύρια του ΕΛΑ της Λαϊκής, πέραν από τα 5 δισεκατομμύρια του κουρέματος του ελληνικού χρέους, πέραν από το 1,8 δισεκατομμύρια που δώσαμε τον Ιούνιο του 2012. Για να κρατικοποιήσουμε την Λαϊκή Τράπεζα και να την κλείσουμε μετά από 10 μήνες. Γιατί? Συνεχίζουν οι εκποίησεις. Δεν είναι τυχαίες οι εκποίησεις. Απλά δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή προέκυψε και η πανδημία. Όταν έχεις και μια οικονομία η οποία στην ουσία είναι σχετικά ευάλωτη και έρχεται μια τέτοια κρίση, σαφώς και θα σου δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Να οδηγήσει τον λαό σε απαξίωση, σε απάγνωση, σε θυμό, αλλά πραγματικά και είναι έκκληση προς τους πολίτες. Δεν πρέπει όλα αυτά να μας οδηγούν σε λαθασμένους δρόμους και σε λαθασμένες επιλογές. Όλα αυτά πρέπει να μας συνετίσουν, να μας προβληματίσουν και να μας οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Και ο σωστός δρόμος είναι να στηρίξουμε εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που διαχρονικά πρόβλεψαν όλα αυτά και δεν εισακούστηκαν. Έδωσαν μάχες για να πετύχουν αλλαγές και δεν έγιναν αποδεκτές. Που η πορεία του χρόνου ακριβώς έχει επιβιώσει τη σταθερότητα των θέσεων τους. Και όχι να δίνουμε ψήφους δεξιά και αριστερά που αύριο θα πάνε χαμένοι και κάποιοι άλλοι θα τους κεφαλαιοποιήσουν αύριο ως πολιτικό όφελος. Δηλαδή, από όσα μας λέτε, κύριε Σιζόπουλε, είναι επιβεβαίωση αθρέατου αξιωμάτως που λέει ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, διαπραγματευτική ισχύς. Ακριβώς. Γι' αυτό και ως ΕΔΕΚ εδώ παλεύουμε. Ως ΕΔΕΚ γι' αυτό παλεύουμε προς αυτά τα πράγματα. Ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή οικονομία, πρέπει να έχουμε αναβαθμισμένη άμυνα, πρέπει να αξιοποιήσουμε το γεωστρατηγικό μας ρόλο, πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα, όπως είδατε το είχαμε μπει και τις προάλλες με τον κύριο Μάζιν και τον κύριο Καλεντερίδη, ένα κοινό πρόγραμμα Ελλάδας-Κύπρου, στηριγμένο σε συγκεκριμένους πυλώνες των πολιτικών, των ενεργειακών και των στρατιωτικών, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την διαπραγματευτική μας θέση,
μέσα από την ισχυροποίηση του γεωστρατηγικού μας ρόλου, αν θέλουμε όντως να έχουμε ελπίδα σωστής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε λόγω της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Γι' αυτό και η θέση μας, βλέπετε, στα θέματα της οικονομίας είναι πάντα σταθερές και έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Από το 2003 που βρίσκομαι στη Βουλή, έχω κατ' επανάληψη δηλώσει εκ μέρους της ΕΔΕΚ ότι θα έπρεπε να κάνουμε αλλαγές προς ανατολισμό όσον αφορά την οικονομία μας. Ότι δεν έπρεπε η οικονομία μας να παραμείνει μονοπωλιακά και να στηρίζεται σε δύο τομείς, των τουριστικών και των κατασκευαστικών, που είναι ευαίσθητοι και ευάλωτοι σε εξωτερικές επιδράσεις. Αλλά παράλληλα θα έπρεπε να αναπτύξουμε και τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, καθώς επίσης και τον τομέα της μικρής αλλά υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίας, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, μια ανεπεξάρτηση από τέτοιου είδους ενδεχόμενες επιπτώσεις και την ίδια στιγμή να δημιουργήσουμε συνθήκες επάρκειας καταναλωτικών προϊόντων στην πατρίδα μας που θα τα έχουμε ανάγκη σε κάποιες δύσκολες στιγμές. Δεν μας άκουσε κανένας. Όλοι έτρεχαν στο εύκολο κέρδος. Όλοι εύκολα στις εύκολες λύσεις. Ξεχάσαμε αυτό που ήταν προηγουμένως το δόγμα της κυπριακής οικονομίας. Η επένδυση για το μέλλον με σταθερότητα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία. Δυστυχώς δημιουργήσαμε συνθήκες του αρπακόλα. Τι θα πάρουμε σήμερα. Και όχι το τι θα δημιουργήσουμε ως προϋποθέσεις για το αύριο και για τη νέα γενιά. Πάντως, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο υποφαινόμενο καθηγητή μας, Δημιάννη, το αναφέρατε, επανέλαβε τρεις τουλάχιστον φορές την έκκληση αλλά και την ελπίδα, λέω επιλέξει, οι πέντε πολιτικές δυνάμεις με τις σωστές θέσεις στο Κυπριακό να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συνασπιστούν εναντίον των αρμαγεδών που έρχεται. Αυτό ανέφερε επιλέξει. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επαναπροσέγγισης ή επανασύστασης ή λειτουργίας του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου ενόψεων προεδρικών του 23. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το προβλέψω αυτή τη στιγμή, ούτε να το προεξοφλήσω. Ως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, εσείς τι επιδιώκετε? Εμείς ως ΕΔΕΚ ξέρετε ότι καταβάλαμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά από το 1997 και μετά, για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Δυστυχώς, όχι με δική μας ευθύνη, δεν καρποφόρησε αυτή η προσπάθεια. Ακόμα και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, κατορθώσαμε να συμπτύξουμε αυτόν το μέτωπο. Υπήρξαν φυγόγεντρες τάσεις. Στη συνέχεια υπήρξαν διαφοροποίησεις. Εμείς παραμένουμε σταθεροί. Βλέπουμε σήμερα ότι κάποιες δυνάμεις δυστυχώς έχουν ξεφύγει από αυτήν την προοπτική της πολιτικής γραμμής όσον αφορά το Κυπριακό. Και το είπα προηγουμένως. Είναι ξεκάθαρο. Οι οικολόγοι πια έχουν προσχωρήσει στον μπλοκ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες παρέμειναν, εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε συνθήκες συνεργασίας, συμπόρευσης. Ανταποκρίθηκε η Συμμαχία Πολιτών και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτήν την συμπόρευση. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Γι' αυτόν ακριβώς εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θεωρώ ότι όσον το δυνατόν η ενίσχυση των εκλογικών ποσοστών και της κοινοβουλευτικής δύναμης της ΕΔΕΚ θα βοηθήσει και θα συμβάλλει στο να μπορέσουμε κάτω από καλύτερες ενδεχομένως συνθήκες να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Η πολυδιάσπαση των δυνάμεων, αυτούς που ευνοεί είναι ακριβώς τους αντίθετους. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Γι' αυτό και δεν είναι τυχόν το γεγονός ότι όλα αυτά τα μικρά κόμματα τα οποία σήμερα διαμορφώνονται, ποιους στο τέλος εξυπηρετούν? Τους στόχους που θέλουμε να εξυπηρετήσουν τους πολίτες ή τους στόχους αυτών που θέλουν να εκμεταλλευτούν τους πολίτες? Και δεν είναι τυχόν το γεγονός. Εδώ εμβληματικές προσωπικότητες του πολιτικού χώρου της πατρίδας μας ίδρυσαν κόμματα. Πού βρίσκονται σήμερα αυτά τα κόμματα? Κόμματα ίδρυσε ο Έμνος του Παπαδόπουλος. Τι είναι ο Συγκέντρο, πού είναι σήμερα? Ίδρυσε ο Γιώργος Βασιλείου, του Ενωμένου Δημοκράτε, πού είναι σήμερα? Ίδρυσε ο Αλέκος ο Μιχαλίδης, πού βρίσκεται? Την ΕΔΥΠΑ. Ίδρυσε ο Ντίνος ο Μιχαλίδης, πού βρίσκονται αυτά τα κόμματα? Για να αναφερθώ και σε άλλα. Ο Σοφιανός και όλοι οι υπόλοιποι, πού βρίσκονται? Είναι προφανές ότι αυτά τα κόμματα πια χρησιμοποιούνται ως ωφέλιμοι υποστηριχτές άλλων καταστάσεων. Είναι κόμματα των 5, των πολύ των 10 χρόνων. Όμως η συνεχόμενη αναπαραγωγή αυτών των κομμάτων στην ουσία υπονομεύει και αποδυναμώνει κόμματα τα οποία θα μπορούσαν και έπρεπε να ενισχυθούν για να δώσουμε τη μάχη εναντίον του κατεστημένου, για να ανοίξουμε άλλες προοπτικές.
Γιατί μιλώ εντελώς ειλικρινά. Εάν όλα αυτά τα μικρά τα κόμματα τώρα που κατεβαίνουν στις εκλογές και αποδυναμώνουν και την ΕΔΕ και κάποια άλλα κόμματα, αύριο τα περισσότερα από αυτά όταν δεν θα μπουν στη Βουλή και ενδεχομένως αναθρήσουμε το ποσοστό τους, το ποσοστό τους να αναλογεί ενδεχομένως σε 4 ή σε 5 έδρες. Αυτές οι 4 ή 5 έδρες, ξέρεις αγαπητέ Χάρη τι θα γίνει? Θα πάνε στην τρίτη κατανομή και αν τα κόμματα που θα περάσουν στην τρίτη κατανομή θα είναι 3, αντιλαμβάνεστε ότι τα 2 μεγαλύτερα θα πάρουν από 2 και το 3 θα πάρει την 5η. Αυτό γίνεται. Δηλαδή στην ουσία αυτά τα μικρά κόμματα εμέσως πλήρως σαφώς πρημοδοτούν τα 2 μεγαλύτερα κόμματα, τα οποία μπορούν να έχουν απώλεια ψήφων, αλλά δεν θα έχουν απώλεια ανεδρών. Άρα θα έχουν πάλι τις αναγκαίες πλειοψηφίες εντός του επόμενου κοινοβουλίου για να μπορούν να καθορίζουν τις αποφάσεις και να ρυθμίζουν τις εξελίξεις όπως αυτά θέλουν. Εάν λοιπόν θέλουμε να αλλαγεί και ανατροπή του σκηνικού αυτού που βιώνουμε για πενταετίες, όλα αυτά τα μικρά κόμματα θα πρέπει να ενώσουν δυνάμεις σε έναν ήδη φυστάμενο κόμμα, παραδοσιακό, όπως είναι η ΕΔΕΚ για παράδειγμα, για να δώσει μια άλλη προοπτική. Προσπαθήσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να το πετύχουμε. Ελυπούμε να παρατηρήσω ότι με άτομα που βρισκόμαστε σε συζητήσεις, σε επαφές, ενώ βρισκόμαστε σε εξέλιξη συζήτηση, ανακοίνωναν ίδρυση κόμματος και κατέρχονται στις εκλογές. Εντάξει, δεν θα πω ποιοι τους χρηματοδοτούν, πώς τους χρηματοδοτούν και τι γίνεται. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο θέμα που ως πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα λέγατε μια κούλπα στην πορεία σας μέχρι σήμερα? Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να πω μια κούλπα. πραγματικά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πόσους ανθρώπους ευεργετήσαμε και στο τέλος ας πούμε ήταν ακριβώς η συμπεριφορά τους απαράδεκτη. Λοιπόν, όμως το μία κούλπα με την έννοια του είναι εάν πραγματικά έχουμε πάρει οποιαδήποτε απόφαση ή προχωρήσαμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που να είναι σε βάρος της πατρίδας μας, σε βάρος του λαού μας, σε βάθος, σε βάρος της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κρατικής οντότητας. Εγώ είμαι έτοιμο σαν η ΕΔΕΚ και εγώ προσωπικά έχουμε προχωρήσει οποιαδήποτε ενέργεια που επιβεβαιώνει οποιαντέτια εξέλιξη και επίδραση να είμαστε έτοιμοι δημόσια να ζητήσουμε συγγνώμη. Αλλά περιμένω κάποιον να μας την υποδείξει. Τώρα, μας απομένουν λιγότερο από 2 εβδομάδες για την εκλογική αναμέτρηση. Κατά ακρίβεια, χαριτολογώντας, λέγαμε σήμερα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες 12 και απόψε εγώ στο στρατό. Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, κύριε Πρόεδρε, τι θέλει να πει στους ψηφοφόρους σου? Ήδη τα έχω πει στους ψηφοφόρους. Αυτά όλα που είμαι προηγουμένως. Νιώθω ότι υπάρχει κάτι έως όσα θέλετε να πει. Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητέ Χάρη, ψηφοφόροι, είναι να μας κάνουν μια σωστή ψύχρεμη και νυφάλια αξιολόγηση. Αποτίμηση τη τάση και συμπεριφορά του καθενός. Δικαίωση είναι όχι των θέσεων μας. Εάν νομίζουν ότι η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα σταθερό, ένα κόμμα συνεπές, ένα κόμμα που δίνει μάχη για να εξυπηρετεί συμφέροντας Κυπριακής Δημοκρατίας, πληρώνοντας βαρύ τίμημα, ένα κόμμα το οποίο βρισκόμαστε σε σχετική δίωξη από διάφορα κατεστημένα, γιατί παλεύουμε για τη διαφάνεια, γιατί καταπολεμούμε τη διαφθορά, γιατί προστατεύουμε τους πολίτες από όλες αυτές τις αυθαιρεσίες που είπα προηγουμένως, θέλουν να μας δώσουν τη δύναμη και τη στήριξη στις επόμενες εκλογές. Και αν δεν ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους, αν δεν μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιλογές μας, τότε ας μας κάνουν την κριτική και ας μας εγκαταλείψουν. Λάθη έχουμε. Παραλήψεις θα έχουμε. Όμως έχει σημασία εάν αυτά τα λάθη και αυτές οι παραλήψεις είναι σκόπιμες, εάν αυτά τα λάθη και οι παραλήψεις έχουν σοβαρό κόστος στον Κύπριο πολίτη και στην πατρίδα μας, όπως είπα και προηγουμένως. Γι' αυτό από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε ένα στόχο. Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν την ΕΔΕΚ. Στοχεύουμε σε ένα ποσοστό πάνω από το 7,5% για να είμαστε στην τρίτη κατανομή. Να αυξήσουμε τον αριθμό των βουλευτών μας στην επόμενη Βουλή για να μπορούμε να αξιοποιούμε αυτόν τον ρυθμιστικό ρόλο, όπως έτυχε και στον τελευταίο προϋπολογισμό, για να ενισχύσουμε τους πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο προορισμός μας ως ένα πατριωτικό, σοσιαλιστικό κόμμα. Και
Και πρέπει να πω ότι ειδικά σε αυτές τις εκλογές οι ευθύνες μας είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί οφείλουμε με έναν καλό εκλογικό αποτέλεσμα να δικαιώσουμε και τις προσδοκίες του ιστορικού ηγέτη και ιδρυτή του κόμματος, του Βάσου Λισαρίδη, που πριν από μερικές εβδομάδες απεβίωσε, αλλά οι παρακαταθήκες του παραμένουν για μας διαχρονικές, σταθερές και είναι οδοδείχτης της πορείας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ΕΔΕ και σας προσωπικά στις επόμενες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η εκπομπή είναι διαθέσιμη από τα κανάλια μας στο Facebook και στο YouTube, όπου και μπορείτε να τη δείτε σε επανάληψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.